Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την αποκριά στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, αναβίωσε και φέτος ένα ξεχωριστό λαϊκό δρόμενο από τους φίλους της Λαογραφικής Συλλογής Γεώργιος Γιάννος. Πρόκειται για το κλέφτικο ή κλέφτικο του Σαμαρά. Και εμείς κουσούρια έχουμε. Άστα να πάνε κατά νέμ. Τι ωραία παρέλα, τίποτα σοβαρό. Κάμω ρε. Προχθές πήγαινε κι όσο γέροντας στα τσαΐρια με τη φοράδα για να μας χορτάρει για τα ζωντανά. Και αυτή η ρημάδα προγγήκε από κάτι κοπρόσκυλα στο δρόμο. Άστα να πάνε. Έπεσε σουρό. Έχει τον ποδάρι κλίτσα και τον έχουμε τα πίστομα. Πονάει η κουρίζα και ο ρέτσικα μαζί. Και δεν φτάνει αυτό, παπά. Έχω και κι άντα διαολόπεδα που δεν λένε να σταματήσουμε τίποτα. Δεν ισχάζουν. Εκεί το μεσακό ο Γάκιας παραλίγο να αγκαλωθεί τις προάλλες. Τι γιατί. Πήγαν στην κόντρα να παίξουν σκλέντζα. Και του τραβάει μία εκείνος εκεί ο Μήτρος το Δώρας. Τάω, εδώ στο Δόξα Πατρί. Πάω κάτω, σέκω. Σόκο μου. Αίμο, το αίμα ποτάμι. Άστα να πάνε. Και δεν φτάνει αυτό. Μου έρχεται στο σπίτι, είχε γεμίσει αίματα. Το φορτώνω κι εγώ, το παίρνω με το γουμάρ, το βάζω πίσω κάπλα και πάμε για την αγορά. Βρούμε τον Κωνσταντίν, τον γιατρό. Σήμερα, μετά από 4 δεκαετίες, τα εκθέματα της Λαογραφικής Συλλογής Γιάννου και το παραδοσιακό διατηρηταίο κτίσμα του 1860, τα οποία φιλοξενεί, θα ζωντανέψουν εδώ, μπροστά σας. Και μαζί με τους συμμετέχοντες στο δρόμενο θα μας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή και θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι τότε διασκέδαζαν την αποκριά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στο δρόμενο, με προεξέχοντα τον πρωτομάστορα της αναβίωσης, τον κύριο Απόστολο Καλδάνη. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Ζηρού, τον Δήμαρχο τον κύριο Ζιγούρη και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού τον κύριο Μίτσιο για την υλικοτεχνική υποστήριξη. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την κυρία Εστίρ Σόλομεν, για την επιστημονική επιμέλεια της εκδήλωσης και τον σπόρο που έσπρεε για αυτήν πριν 3 χρόνια. Σας καλωσορίζω εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων στην προσπάθεια που κάνουμε σήμερα για να αναβιώσουμε το περίφημο κλέφτικο. Γιατί αναβιώνουμε το κλέφτικο? Το αναβιώνουμε για να τιμήσουμε την παράδοση. Εγώ προσθέτω και ένα άλλο λόγο. Προσωπικά θέλω να τιμήσουμε όλους αυτούς που παίζαν τότε, επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, ξυλουργοί, άνθρωποι που δεν είχαν γνώση γραμματική. Και βεβαίως, παίζοντας σήμερα από το δρόμενο, τιμάμε όλους αυτούς τους οποίους εγώ είχα συνεργάτες τότε. Και βεβαίως ήταν και ο Γιώργος ο Γιάννος, ο ιδρυτής της Λαογραφικής Συλλογής. Η σύνδεση της Λαογραφικής Συλλογής με την πρώτη μετά από τόσα χρόνια αναβίωση του μοναδικού αυτού εθίμου αναδεικνύει το ρόλο που παίζουν τα μουσεία στη διατήρηση της τοπικής συλλογικής μνήμης και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το κλέφτικο είναι ένα αποκριάτικο δρόμενο που πεζόταν στα Λέλοβα στα μέσα του 1930 και για λίγο στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο Γιωρούμ Φοριανή. Έλα γάμο, κάτσε να πεις κρασάκι και εμείς θα σου ετοιμάσουμε το φόρο. Έλα ρε καφετζή. Μα έφτασε. Έλα, και από τον αγά μας. Αμέσως. Έλα γάμο, κάτσε να σε τρατάρουμε. Αφέρει γραμματικέ, αφέρει πορεμπύρο. Κάτσε να σε τρατάρουμε. Έλα γάμο. Πιες αγάπη, πιες γιατί, πιες αγάπη εσύ. Είμαστε υπέροχοι,
γάμο εσύ. Έλα, άσπρο πάτο. Άσπρο πάτο. Μπράβο, αγά μου. Είσαι και δυνατό ποτήρι του λόγου σου. Δώσε, πάει. Αν το πάρουμε. Το σηκώνεις το ποτό, αγά μου, το σηκώνεις. Πάει, καλλιούρης αυτός, πάει. Είχες βάλει μέσα, Ρεμπύρο. Πρόκειται για μια διακομόδηση της Κοσιάδας, της ένοπλης δηλαδή τουρκικής δύναμης, που γύριζε στα χωριά της Λάκας με σκοπό την ίσπραξη φόρων, τον εκφοβισμό των κατοίκων και την καταδίωξη των κλεφτών. Μέσα από έξυπνους διαλόγους, αυτοσχέδιες, μεταμφιέσεις και τη λαϊκή ηθοποιία, το Δρόμενο κατόρθωνε να τονώσει το καταπιεσμένο εθνικό φρόνημα και να αποτυπώσει με εύθυμο τρόπο την καθημερινή ζωή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και με την υποστήριξη του Δήμου Ζηρού. Τα κλέφτια, τα κλέφτια! Έχουν την κατσαπή! Τι έγινε, τι έγινε! Κάνουμε κάρπα. Τόσο εδώ. Σου άφησε. Ανάθε μάτωσα μαροσκού του πατέρα σας και του προσκιά που σας πράσκεται. Πες τα μπάμπου, πες τα. Όσα παλιούρια έχει κρανιά, όσοι Τούρκοι να μείνετε. Πες τα μπάμπου, πες τα, πες τα. Ξύκι γκάμπος. Αμέσως πάρει μέρα και αυγή. Τα εκθέματα της λαογραφικής συλλογής Γιάννου και το παραδοσιακό κτίσμα του 1860 που τα φιλοξενεί ζωντάνεψαν και μαζί με τους 30 περίπου αναβιωτές προερχόμενοι και από τα γύρω χωριά της Λάκας έδωσαν τη δυνατότητα να γίνει ευρύτερα γνωστός ο τρόπος που οι άνθρωποι παλαιότερα διασκέδαζαν την αποκριά. Εγώ είμαι ο Γανότζης. Κανότσις, περνόδια μπαίνει, τρίτα γούλα μου μαραίνει. Όι, ναι, κανότσις. Και η μαύρη λάκα να είναι τα λελόπα. Ο Κάτσας και Ποδόγορα, μαϊδέ και η κρανιά. Κάτσας και Ποδόγορα, μαϊδέ και η κρανιά. Δε φταίει το πουλί με τη, δε φταίει το ζερβό. Χταρά και Νικολίτσι κι αυτό το νασάρι. Χταρά και Νικολίτσι κι αυτό το νασάρι. Φταίνει οι παπαδάτες, δε φταίνε τα μουλιάνα. Δε φταίνει οι παπαδάτες.